Λοιπόν, στην κουβέντα μας αυτή τη στιγμή είναι και ο Θεόδωρος Παναγιώτου. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτου. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για την οικονομία σήμερα στον τόπο μας. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα του δικτυακού μάρκετινγκ. Πείτε μας, δύο λόγια. Εγώ νομίζω ότι θα μιλήσουμε για την οικονομία. Διότι στη βάση της οικονομίας βρίσκεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και η υπομονή και η επιμονή. Να έχεις όραμα, να θέτεις στόχους και να το πολεμάς και να χάνεις και να ξαναπροσπαθείς και να ξαναπροσπαθείς ώσπου να επιτύχεις. Να μην τα βάζεις κάτω. Εγώ είναι αυτό το μήνυμα που έχω πάρει από αυτά που είπε ο κύριος Σακτούρας, το ότι έβαλε στόχους και προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε και δεν τα βάλε κάτω. Και στο τέλος πέτυχε. Και όταν πέτυχε, δεν είπε πέτυχα τώρα να επαναβαφθώ στις δάφνες μου. Ούτε είπε τώρα είμαι πλούσιος και θα το διασκεδάσω. Αλλά είπε θα συνεχίσω να εργάζομαι, να παράγω αξία για τον εαυτό μου, για την οικογένεια μου, για την κοινότητα μου, για την κοινωνία και να τα μοιράζω με αυτά που κερδίζω με άλλους. Ναι, αυτό ακούσαμε είναι το δύο ενστάσεις από τηλεθεατές για το δικτυακό μάρκετινγκ. Οφείλουμε να απαντήσουμε λίγο σε αυτό, εάν μπορείτε βεβαίως να μας βοηθήσετε. Τι είναι αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι γίνεται μια προώθηση από η δημόσια τηλεόραση. Θα ήθελα έτσι μια απάντηση οικονομολόγου. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι, πώς θα το πούμε, είναι κάτι το οποίο είναι controversial. Πώς το λέμε στα ελληνικά, είναι... Αμφιλεγόμενο. Αφισβητούμενο. Ναι, υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Αυτοί οι οποίοι λένε είναι καθόλου νόμιμοι. Και βέβαια ο κ. Σακτούρας λέει μπορεί να το κάνεις και παράνομα το ίδιο πράγμα όπως και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνεις και νόημα και παράνομα. Λέει πρέπει να βεβαιωθείς ότι ο τρόπος που το κάνεις δεν είναι πυραμίδα, έτσι, είναι ο νόμιμος τρόπος. Και οπωσδήποτε αυτό το κάνεις στην Αμερική, στην Αμερική είναι πολύ πολύ ευαίσθητη στις πυραμίδες και σε αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορούσε να το κάνεις στην Αμερική παράνομα. Πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική δεν θα περνούσαμε τίποτα. Ξέρετε, έκανα 25 χρόνια στην Αμερική, στο Harvard. Μα γι' αυτό βρίσκεστε εδώ, γιατί πάντα ήσασταν αυτός που έλεγε εναλλακτική τρόπη να πάμε παρακάτω. Ακριβώς, εναλλακτική τρόπη. Χρειαζόμαστε εναλλακτική τρόπη και πρέπει να φέρετε, εσείς να φέρετε εδώ στο στούντιο πολλούς άλλους επιτυχεμένους Κύπριους ή Ελλαδίτες, όπως τον κύριο Σακτούρα, να πούν την ιστορία τους, να εμπνεύσουν τους νέους για να κάνουν και αυτοί. Μπορεί να μην κάνουν δικτυακό marketing, θα κάνουν κάτι άλλο. Θα κάνουν μια καινοτομία, μια επιχείρηση. Αλλά να σηκωθούμε από τα καφενεία, από τα καφές και να βάλουμε στόχους, να βάλουμε ημερομηνία, κάτι το οποίο θα το επιτύχουμε και να το δουλέψουμε. Να σας πω, πρόσφατα, ξέρετε, Κύπριος του Λονδίνου, σήμερα. Νεαρός. Σήμερα ανακοινώθηκε στα μίτια. Παρακαλώ λίγη σιωπή στο στούντιο, αν έχετε την καλοσύνη. Ο κύριος φωτογράφος που βρίσκεται εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς το μάθαμε πολύ προηγουμένως, το ξέρουμε από εβδομάδας, ότι Κύπριος, νέος άνθρωπος, πώλησε την εταιρεία του, εταιρεία που την έκανε με δύο συναδέλφους, την πούλησε στην Google σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλο ποσό. Κατόρθωμα και μεγάλη τιμή. Εγώ ξέρω άλλο παιδί, ο οποίος δούλεψε πάνω σε έναν διαδικτυακό engine search, δηλαδή αυτό, μηχανή αναζήτησης. Και αυτό που λένε Google Plus κλπ. Και σε τρεις μήνες βρήκε ένα αλγόριθμο, πώς να έρχεται η ιστοσελίδα σου πιο γρήγορα στην αναζήτηση, και την αγόρασε το Google από αυτόν 100.000 δολάρια. Υπάρχουν 100.000 δολάρια μέσα σε τρεις μήνες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν. Για να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι και να βλέπουμε τα πράγματα και από την παρακάτω του σελίδα, οφείλουμε να παρουσιάζουμε αυτές τις ιστορίες ανθρώπων που στο κάτω-κάτω ο κύριος Σακτούρας διπλώθηκε και 2-3 φορές. Δηλαδή τα χάσε και όλα. Να πάρω δύο τηλεφωνικές και να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Κύριε Ανδρέα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Σας χαιρετώ όλους. Και εμείς. Και ειδικά τον κύριο Σακτούρα. Βεβαίως. Κύριε Σακτούρα, η Κύπρος είναι πολύ μεγάλη για να σας αγκαλιάσει. Όχι μόνο εσάς, αλλά ολόκληρον τον ελληνισμό. Εγώ εκείνον που εκράτησα και ήταν και η αιτία να ζητήσω γραμμή, ήταν αυτό που σας είπε η σύζυγός σας. Είσαι Έλληνας.
έχετε ακόμα και το δεύτερο σλόγγα, όχι μόνο το είστε Έλληνα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Εγώ σας συγχαίρω, όχι διότι έκαμετε λεφτά, γιατί δούλεψε το μυαλό σας, η θέληση σας, και σας εύχομαι αγαπητέ μου κάθε επιτυχία στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Και ακόμα θέλω να δώσετε και τους χαιρετισμούς μου στην κυρία σας, η οποία σας είπε αυτήν την φράση. Είστε Έλληνας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανδρέα μου. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαρτούρα να μας πει τις εντυπώσεις του όσον αφορά το νησί μας. Το βίντεο είναι και νησί δικών του, που απουσιάζει και ήρθε εδώ μετά από μια ανάπαυλα αρκετών χρόνων, φαντάζομαι. Και να μας πει ποιες είναι οι ανάγκες του νησιού. Μάλιστα. Ποιες είναι οι οικονομικές ανάγκες. Γιατί είμαστε όλοι σε έναν πολλά μεγάλο λαβύρινθο. Όντως ανέργοι 72.000 Κύπριοι. Εγώ ήθελα όμως και δεύτερη παράκληση. Έχω επικοινωνήσει με τη γραμματέα του πριν από 15 λεπτά. Mm-hmm. Όντως υπάρχει η γραμματέα του εκεί και ανταποκρίθηκε, γιατί ζήτησα από το ΡΙΚ να μου δώσουν το τηλέφωνο του. Mm-hmm. Και μου έδωσαν το τηλέφωνο της γραμματέας του. Ανταποκρίθηκε όντως η κυρία. Mm-hmm. Μου είπε ότι το αίτημα μου θα παρουσιαστεί κοντά του και θα αποφασίσει για το αίτημα το οποίο της έχω ζητήσει. Mm-hmm. Θέλω και σε παρακαλώ κυρία Λίτα να με πάρει τηλέφωνο, όντως όμως να μας πει για τις ιδέες του όσον αφορά το νησί μας, με ποιον τρόπο βγαίνουμε από το αξιοδιέξοδο που είμαστε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Έχουμε εδώ τον κύριο Σακτούρα να τον ακούσουμε απάνω σε αυτό. Έχουμε και τον άνθρωπο που είναι στο Εθνικό Συμβούλιο για την Οικονομία, τον κύριο Παναγιώτου. Θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Πολύ ωραία. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει μια χώρα. Πρέπει και οι πολίτες να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Και το δικτυακό marketing που το άκουσα για πρώτη φορά το 1988, αυτό που κατάλαβα πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ο μέσος άνθρωπος που δεν έχει λεφτά, δεν έχει κεφάλαιο, δεν έχει γνώσεις, δεν έχει πολύ χρόνο γιατί ήδη εργάζεται, είναι μια υπέροχη ευκαιρία, νόμιμη ευκαιρία, για να μεγαλώσει το οικονομικό του όφελος με μια ομάδα ατόμων που έχουμε όλοι τον ίδιο σκοπό, mm-hmm. να αγοράσουμε ή να καταναλώσουμε κάποιο προϊόν. Δηλαδή η εταιρεία δεν μας πληρώνει για να βάζουμε κόσμο μέσα. Με τις εγγραφές δεν κερδίζουμε τίποτα. Πώς κερδίζετε? Μόνο όταν κάποιος αγοράσει ένα προϊόν. Αλλιώς δεν υπάρχει κέρδος. Mm. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ το παράνομο και το νόμιμο. Δηλαδή? Υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που χρησιμοποιούν το δικτυακό marketing σαν ιδέα, παραπλανούν τον κόσμο, ναι. τους λένε κάνε μια επένδυση, ναι. ένα ποσό. Ναι. Φέρει άτομα να κάνουν και εκείνη επένδυση, ναι. να φέρουν οι άλλοι να κάνουν επενδύσεις συνέχεια, ναι. για να κερδίσει ο κόσμος από τα λεφτά των άλλων. Μάλιστα. Και τι παίρνει ο κόσμος στα χέρια τους? Τίποτα. Είναι εδώ. Ενώ εδώ κάπως αγοράζουμε, όλοι αγοράζουμε ένα προϊόν, ναι. ή σαν πελάτες λιανικής, ή σαν πελάτες εκλεκτοί, το παίρνουμε χοντρικής, ναι. ή κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μια επιχείρηση από το σπίτι, ναι. και μεταφέρει το προϊόν, το πουλάει το προϊόν ή το διαφημίζει κάνοντας μικροπαρουσιάσεις με το θέμα του υγιεινού καφέ, mm-hmm. με το θέμα της οικονομικής ευκαιρίας. Κανείς μας δεν έχει πει ποτέ θα γίνει ο κόσμος εκατομμυριούχος από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται και επιμονή. Πρέπει να βρούμε και άτομα που έχουν θετική σκέψη, δηλαδή τα άτομα που έχουν αρνητική σκέψη, ό,τι και να κάνουν δεν θα πετύχουν ποτέ. Υπάρχουν άτομα που μου έχουν πει, Γιάννη, λέει, ξέρεις, είμαι 50 χρονών, τελείωσα, μου λέγω, είμαι για πέθα. Πόσο χρόνο είστε εσείς, κύριε? Πάω στα 54 φέτος. Είστε στα 54 φέτος. Το δικτυακό marketing, το πιστεύετε ή όχι, είναι εδώ και 100 χρόνια, είναι μια τεράστια βιομηχανία. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Αμερική είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί νόμοι, αλλά θέλω να πω επιπλέον ότι είμαστε σε 35 χώρες. Δηλαδή η εταιρεία μας δεν είναι μόνο στην Αμερική, είναι και στον Καναδά, mm-hmm. στο Μεξικό, είναι στο Εκουαδόρ, στο Περού, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, στην Κένια. Mm-hmm. 35 κυβερνήσεις έχουν επιτρέψει την εισαγωγή του προϊόν, την κατανάλωση, την πώληση. Ψάχνετε εδώ ανθρώπους για να ενεργοποιηθείτε? Έχουμε μια ομάδα εδώ και τρία mm-hmm. χρόνια συνέχεια, οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν για να γίνεται, τους αρέσει ο καφές, νιώθουν και κάπως καλύτερα και γίνεται μία εργασία. Δηλαδή κανείς δεν βγάζει λεφτά
από τον καναπέ. Άρα δεν ψάχνετε τώρα ανθρώπους για να... Εγώ προσωπικά δεν ήρθα για να ψάξω άλλους ανθρώπους. Ήρθα εδώ για να κάνω ορισμένα σεμινάρια, να κάνουμε ορισμένες διαλέξεις και συγχρόνως να έρθω στην εκπομπή. Θα κάνετε όμως επενδύσεις στην Κύπρο, μου είχατε πει πριν από την ανάπτυξη. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα, κάνουμε μια έρευνα, να βρούμε ένα-δύο ιδρύματα που θα έχουν κάποια σχετική ανάγκη, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει κάποιο μέλος της κοινωνίας. Σας ενδιαφέρει και ανάπτυξη γης το κομμάτι αυτό τώρα στην Κύπρο, θεωρείτε ότι είναι ευκαιρία? Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Να ακούσω λίγο πώς βλέπετε και να ακούσω και τα σχόλια του κ. Παναγιώτου. Δηλαδή, θεωρείτε ότι στην Κύπρο του 2014 με όλο αυτό που συνέβηκε, μια καλή πτυχή θα ήταν η ανάπτυξη γης, να επενδύσετε? Πρέπει να το κάνουμε. Γιατί όταν υπάρχει πρόβλημα οικονομίας, ο περισσότερος κόσμος πανικοβάλλεται, δεν κάνει επενδύσεις. Περιμένει τον άλλον να κάνει την επένδυση, ο ένας περιμένει τον άλλον, ο χρόνος περνάει και δυσκολεύονται οι καταστάσεις. Και συγχρόνως που και εγώ το έχω ζήσει και στον Παναμά και στην Αμερική δύο φορές, όταν ακούει ο πληθυσμός πρόβλημα, κρίση οικονομικό, οι περισσότεροι σταματάνε να ξοδεύουν και όταν δεν κυλάει το χρήμα, σταματάνε πολλά πράγματα. Στερεύει το κάθε και εκεί δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Άρα εσείς θέλετε να επενδύσετε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Γιατί επιλέξατε? Κάποιος πρέπει να κάνει μια αρχή. Γιατί όχι. Επιλέξατε τη γη. Γιατί όχι όμως. Θα αγοράσετε γη για να χτίσετε ή θέλετε να επενδύσετε σε έτοιμα σπίτια? Σε έτοιμα σπίτια. Που υπάρχουν. Που ήδη υπάρχουν. Ναι. Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει. Είμαι εδώ από χθες. Έχω ειδικευμένους σύμβουλους που θα μου δώσουν την κατάλληλη καθοδήγηση. Μάλιστα. Και αυτά τα σπίτια μετά τι θα τα κάνετε? Θα τα διαθέσετε σε ξένη αγορά, σε ντόπια? Όχι, μόνο σε ντόπιους. Σε ντόπιους. Για μεταπόληση δηλαδή? Μπορεί να γίνει και ενοικίαση και μεταπόληση. Ωραία, έχετε ένα όραμα για τον τόπο μας. Εμείς σας ευχαριστούμε καταρχάς που θέλετε να επενδύσετε σε αυτόν τον τόπο, κύριε Παναγιώτου. Ναι, εγώ θα πω, ναι, και οι επενδύσεις είναι καλές και ίσως και το σύστημα πώλησης και αυτά, αλλά εγώ θέλω να εστιαστώ σε ένα άλλο, εστιαστώ στο μήνυμα. Το πιο σημαντικό, νομίζω, όφελος κάποιου ο οποίος ακούει αυτά που είχαμε ο κύριος Αχτούνας, δεν είναι τόσο το δικτυακό marketing ή οι επενδύσεις που θα κάνει. Είναι το μήνυμα που φέρνει. Το μήνυμα είναι, δεν έχει σημασία πόσα λίγα έχεις, τι έχεις, να μην έχεις δουλειά ούτε τίποτα, μην τα βάζεις κάτω, πρέπει να έχεις ένα όραμα, πρέπει να έχεις στόχους συγκεκριμένους με συγκεκριμένη ημερομηνία επίτευξης. Και να το λες αυτό σε όλους. Όποιο βρίσκει να του λες, αυτός είναι ο σκοπός μου. Και αυτό που λέει, κάνει ένα τσεκ και το έγραψε στον εαυτόν του, θα ξέρω αυτή την τεχνική και το φέρατε και στο πορτοφόλι σας. Το βάζεις στο πορτοφόλι σας και το μεταφέρετε. Θα το βλέπεις καθημερινώς αν είσαι στο πορτοφόλι σου. Ότι έχω αυτό το σκοπό, έχω αυτό το στόχο. Και πρέπει να τον επιτύχω μέχρι αυτή την ημερομηνία. Και αυτό, αυτή η τεχνική, είπα, να κάθεσαι κάπου και να λες, μα δεν υπάρχουν δουλειές, πού να βρω δουλειά, ποιος θα μου δώσει δουλειά, δεν υπάρχουν χρήματα να κάνω επιχείρηση. Ο άνθρωπος τσακίστηκε. Ακριβώς. Τσακίστηκε, δηλαδή καταχρεώθηκε, χρεοκόπησε. Ακριβώς, μα καταλαβαίνετε ότι ίσως ούτε οι επενδύσεις που θα κάνει, ούτε το δικτυακό marketing θα σώσουν μια χώρα. Αλλά αυτή η ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει δική του δουλειά, να βάλει το μυαλό του, να σκεφτεί, να στοχοθετήσει, να δουλέψει, να επιμείνει, θα επιτύχει. Και να αλλάξει και κατεύθυνση, κύριε Παναγιώτου. Να αλλάξει και κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή, είδαμε να αλλάξει 2-3 κατευθύνσεις επαγγελματικές. Πολύ σημαντικό αυτό. 5 Πολύ σημαντικό, διότι εμείς έχουμε τους άνεργους που λέει απόφοιτη. Λέει, μα εγώ αυτό σπουδάσα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Μα γιατί όχι, γιατί να μην αλλάξεις κατεύθυνση, αλλάξεις καριέρα, ο κόσμος αλλάζει, οι αγορές αλλάζουν. Και το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό που άκουσα, έτσι, είναι ότι όταν κάνεις λεφτά δεν επαναπάβεσαι. Συνεχίζεις να αγωνίζεσαι, να δουλεύεις και δεν ξεχνάς τις αξίες της οικογένειας, τις αξίες της κοινωνίας και συνεχίζεις να προσφέρεις, δημιουργείς κοινή αξία, μοιράζεσαι το αυτό με αυτούς που έχουν ανάγκη. Ενθουσιαστήκατε, κύριε Παναγιώτου, γιατί βλέπω ένα ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός δεν είναι, σας λέω, δεν ξέρω. Είναι παράδειγμα ζωής, ίσως αυτά τα κομμάτια που μας είπε ο κύριος Αχτούρας. Δεν ξέρω πολλά για το δικτυακό marketing. Εκείνο που ξέρω είναι, άκουσα ορισμένα πράγματα που είπε, τα οποία τα εστερνίζομαι, διότι αυτό σημαίνει ζωή με όραμα και επιτυχία.
Δηλαδή να οραματίζεσαι, να στοχοθετείς, να αγωνίζεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι, λέει και ο Νταλάρας, να πέφτεις 7 φορές, να πέφτεις και να σηκώνεσαι 8. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι, και να μην ξεχνάς τους συνανθρώπους σου, ειδικά τις ευάλωτες ομάδες, αυτούς που έχουν ανάγκη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Θα ακούσουμε και ένα νέο παιδί σε λίγο, τον πολύ καλό μου φίλο, που τον γνώρισα εκεί που δούλευε. Νεαρό παιδί, θα μπορούσε να ήταν γιος μου, ο Αντώνης ο Νικολάου, που είναι ένα άλλο παράδειγμα. Για, κατά την άποψή μου προς μίμηση, επειδή είπαμε να δώσουμε και θετικά, θετικά μηνύματα σε αυτόν τον κόσμο που σέρνεται, ο κόσμος μας σέρνεται. Κύριε Μόνο Σαρκούρ, θετικά πρέπει να δίνουμε. Ναι. Λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Ναταλία. Κυρία Ναταλία, μου παρακαλώ. Γεια σας κυρία Ελίτα μου. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω και εγώ τα αρνητικά του δικτυακού marketing. Διότι εμένα το δικό μου το παιδί μέσα σε 14 μήνες από το δικτυακό marketing έχει καταστραφεί η ζωή του. Ήταν κυβερνητικός υπάλληλος και σήμερα δεν έχει μία από το δικτυακό marketing. Πείτε μας λίγο. Υπάρχουν και αρνητικά σε αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ καταρχάς για την πολύ μεγάλη σας ευγένεια. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα πολύ να ακούσουμε λίγο αυτά τα σημεία που κατέστρεψαν το παιδί για να μπορέσουμε εδώ να τα σχολιάσουμε και να είναι και παράδειγμα προς αποφυγή. Κυρία Ναταλία, σας ακούμε. Θα ήθελα να σας πω ότι στην αρχή, καταρχήν πιστεύω ότι τούτο το πράγμα είναι πυραμίδα. Από αυτό το πράγμα κερδίζουν και γίνονται εκατομμυριούχοι 3-4 άτομα, χρησιμοποιούν κάποια παιδιά, όπως ήταν ο δικός μου ο γιος, κατακτημένος επαγγελματικά, νεαρός μεν και εμφανίσιμος, έβαλαν τον μέσα, επίστεψε σε αυτήν την ιδέα, δούλεψε πάρα πολλά σκληρά, έφυγε και που την κυβέρνηση παράτησε τα καιρούς κρίσιμους και σήμερα δεν έχει μία και δεν έχει ούτε δουλειά. Και πιστεύει ακόμα, πιστεύει τούτο το πράγμα που λένε ότι μέσα από τον πάτον και τη στάρ ξανανεβαίνεις, ότι είναι να ξανανεβεί. Εγώ όμως σαν μάνα έχω τις δικές τις φοβίες. Μήπως έχουμε κάποια ερώτηση να θέσουμε για να μην αφήνουμε σκιές. Αυτό είναι, αυτό που λέει η κυρία έχει δίκιο. Ναι. Το έχω δει αρκετές φορές και εγώ πέρασα από αυτό το στάδιο. Της πυραμίδας. Όχι της πυραμίδας. Πολλοί κόσμοι μπερδεύει την πυραμίδα με την πραγματικότητα, με το δικτυακό marketing, αλλά είναι πάρα πολλά άτομα. Δηλαδή είναι άλλο η πυραμίδα, άλλο το δικτυακό marketing. Ίσως το σχέδιο να μοιάζει μέχρι ένα αλφα σημείο. Ναι. Άρα μπορεί να και ο κόσμος να το ταυτίζει με κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Αλλά ούτως ή άλλως και σε νόμιμο κτίσιμο μιας ομάδος, εάν ορισμένα άτομα δεν συνεχίζουν, μπορεί να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Ναι. Εάν δεν βρούμε τα κατάλληλα άτομα, εάν τα άτομα δεν αγοράσουν το τελικό προϊόν, είναι αδύνατο να κερδίζει λεφτά. Ναι. Δεν λέμε ποτέ σε κανέναν να αφήσει τη δουλειά του, που είναι ένα εισόδημα, να κάνει μια επιχείρηση δικτυακού μέχρι να κερδίσει χρήματα. Έχουμε δει και πάρα πολλά άτομα που αφήνουν τη δουλειά, παίρνουν ένα δάνειο, ανοίγουν ένα κανονικό μαγαζί με παιχνίδια, με καλλιντικά, με καφενείο, ό,τι και να είναι. Και σε ένα χρόνο καταστραφήκανε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το δικτυακό που μπορούμε να το δούμε όλα τα αρνητικά. Υπάρχουν, λέει η κυρία, ότι πώς μόνο 3-4 άτομα. Πώς εργάζεστε εσείς ακριβώς, κύριε Σακτούρα, πώς εργάζεται το δικό σας δικτυακό marketing ακριβώς? Είναι πολύ απλό. Ναι. Έχουμε ένα προϊόν για κατανάλωση. Λέγεται καφές. Μπορεί ένα συνεργάτης ανεξάρτητος, γίνεται μέλος στην εταιρεία, σαν αγοραστής χοντρικής και έχει δικαίωμα να το πουλήσει ή σε λιανική φάση στην αγορά, γνωστοί και φίλοι, να το πουλήσει σε καφενεία αν θέλει. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία στρατολόγηση κανενός, απλά κάνει πώληση. Εάν θέλει να βγάλει κάποιο κέρδος παραπάνω, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα ατόμων οι οποίοι ίσως να ενδιαφέρονται και εκείνοι να μεταφέρουν το προϊόν στη δικιά τους ομάδα γνωστών και φίλων και από την αγοροπολισία προϊόν των άλλων ατόμων η εταιρεία προσφέρει μία μικρή προμήθεια σε όσα άτομα είναι μέσα στην οργάνωση. Όταν, παράδειγμα, ένα καφενείο στην Κύπρο πουλάει καφέ, μία αλφα μάρκα. Το καφενείο θα κερδίσει από τη λιανική πώληση. Ο διανομίας που το πήγε στο